Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Όσιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη. Κοιμήθηκε το 1998. Αγιοκατατάχθηκε επίσημα το 2020. Είναι ένας σύγχρονος συνάνθρωπός μας και είναι επίσημα Άγιος της Εκκλησίας μας. Τι έχει να πει σήμερα σε εμάς, θα συζητήσουμε με τους σημερινούς εκλεκτούς καλεσμένους μας. Πριν τους παρουσιάσω, να πω βέβαια πως όπως κάθε Κυριακή, η εκπομπή μας πραγματοποιείται με την ευλογία και την πατρική αγάπη του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Κάθε Κυριακή έχουμε στενούς εκλεκτούς κληρικούς συνεργάτες του για να συζητήσουμε. Έτσι, σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον πατέρα Διονύσιο. Ο πατέρας Διονύσιος είναι ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη, εδώ στο Ηράκλειο. Την ευχή σας, πατέρα Διονύση, μεγάλη μας χαρά. Και σε μένα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα συνδεθούμε ζωντανά μέσω Skype με τον κύριο Στέφανο Δημόπουλο. Είναι οφθαλμίατρος. Κύριε Δημόπουλε, καλησπέρα από την Κρήτη, μεγάλη μας χαρά. Καλησπέρα σας. Είμαι ο οφθαλμίατρος του Άγιου Εφραίμ. Ο οφθαλμίατρος. Α, μάλιστα. Ναι, σωστά. Είπαν από την ειδικότητα πρώτα. Έχετε δίκιο. Και τον είχατε γνωρίσει και προσωπικά. Θα έχουμε να πούμε πολλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πατέρα Διονύση, να ξεκινήσουμε με εσάς. Κοιμήθηκε, θα λέγαμε, πρόσφατα, το 1998. Ναι. Γεννήθηκε το 1925. Συνέδεσε τη ζωή του με το Άγιο Όρος. Να μας πείτε λίγα λόγια για να το γνωρίσουμε, ποια ήταν η ζωή του. Προσωπικά νομίζω και πιστεύω ότι ήταν ένας γίγαντας της Ορθοδοξίας, ναι, ο Άγιος Παπά Εφραίμ Κατουνακιώτης. Χωρίς υπερβολή, γεννήθηκε στο Αμπελοχώρι Θιβών το 1912. Εκεί φίτησε στο γυμνάσιο, μέχρι το γυμνάσιο. Mm. Μετά, ό,τι άλλο προσπάθησε να κάνει, σαν να του έκλεινε ο Θεός την πόρτα. Ναι. Και δεν τον άφηνε να ανέβει μάλιστα, λίγο παραπάνω. Ναι. Η μητέρα του είχε την ευλογία να της εμφανιστεί ο Όσιος Εφραίμ ο Σύρος, να της πει ότι ο Ευάγγελος, έτσι ήταν το κοσμικό του όνομα του Αγίου Εφραίμ, θα γίνει μοναχός και θα τιμήσει μάλιστα έτσι το μοναχισμό πάρα πολύ. Και έτσι, 14 Σεπτεμβρίου του 1933 περίπου, εισήλθε στο Άγιον Όρος. Εκεί πήγε στη συνοδεία του παπά Νικηφόρου και του παπά Εφραίμ στα Κατουνάκια. Εκεί αγωνίστηκε πάρα πολύ. Γνώρισε τον Όσιο Ιωσήφ, τον Ησυχαστή, με τον οποίο συνδέθηκε πνευματικά. Και έτσι αγωνίστηκε, έγινε ιερέας. Είχε πάρα πολλές εμπειρίες της χάριτος του Θεού, τις οποίες αποκάλυπτε έτσι σε δικούς του ανθρώπους. Βοήθησε πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολλούς ανθρώπους πνευματικά, με τα λόγια του, με τη συμπεριφορά του, με τη βιωτή του. Και μέχρι το τέλος της ζωής του, που μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο καθυλώθηκε στο κρεβάτι και με πολλή υπομονή και καρτερία αντιμετώπισε την ασθένεια αυτή, μέχρι που παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό. Ναι, αν κατάλαβα καλά, όλη τη ζωή τη συνέδεσε με το Άγιον Όρος. Όλη του, ναι. Και αν θέλαμε έτσι να ξεχωρίσουμε κάποια σημεία από τη ζωή, τον τρόπο που φερόταν, που ενεργούσε, τι θα λέγαμε? Πρώτα απ' όλα, ο παπά Εφραίμ, ο Άγιος Εφραίμ, τον ξεχώριζε κανείς από την υπακοή. Την υπακοή που έκανε ο ίδιος στους γεροντάδες του. Και μάλιστα είχε ξεχωρίσει, θα λέγαμε, την αρρωστημένη υπακοή, ναι, από την υπακοή που δίδασκε ότι έπρεπε να κάνει κάποιος τον γέροντά του από αγάπη προς τον Χριστό. Και αυτή η αγάπη προς το πρόσωπο του γέροντα να διοχετεύεται στον Χριστό. Mm. Ήταν άριστος λειτουργός. Βίωνε πάρα πολύ τη Θεία Λειτουργία και μάλιστα από τις πρώτες Θείες Λειτουργίες του είχε επισκέψει τις χάρτες του Θεού. Και μάλιστα αναφέρεται ότι σε όλες τις Θείες Λειτουργίες έκλαιγε, έτρεχαν πύρνα δάκρυα από τα μάτια του, που πολλές φορές έβρεχε το αντιμίσιο που λειτουργούσε σε τέτοιο βαθμό ώστε αν το έσφυγε, ας πούμε, θα έβγαζε πολύ μεγάλη υγρασία το αντιμίσιο. Σε τέτοια μέτρα έχει φτάσει αυτός ο άνθρωπος. Εκεί είπατε την αρρωστημένη υπακοή, την διαχώριζε. Την διαχώριζε, ναι. Ναι. Δηλαδή, όταν γίνεται κάποια υπακοή χωρίς λόγο, χωρίς σοβαρή, τι θα λέγαμε σαν αρρωστημένη υπακοή? Η υπακοή η οποία έκανε, ας πούμε,
δεν την έκανε επειδή του το επέβαλε κάποιος, δεν θεοποιούσε το πρόσωπο, θα λέγαμε, του γεροντά του, αλλά η υπακοή αυτή που έκανε την περνούσε πρώτα μέσα από τον Χριστό και μετά έφτανε στο πρόσωπο του γεροντά του. Ναι, αυτό είναι σημαντικό. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και άλλα στη συνέχεια. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να πω για τους τηλεθεατές, συζητούμε για τον Όσιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη. Αν θέλετε να κάνετε κάποια παρέμβαση, σχόλιο, θα χαρούμε πάρα πολύ στο 2810-398-160-161. Η εκπομπή μας είναι πάντοτε ζωντανή. Κύριε Δημόπουλε, να έρθω σε εσάς. Είπατε, ήσασταν ο οφθαλμίατρός του, Πείτε μας λίγο πώς τον γνωρίσατε και κάποια πράγματα από κοντά, τι άνθρωπος ήταν ο Άγιος. Κοιτάξτε, πρέπει να ξεχωρίσουμε δύο φάσεις στη ζωή του. Ναι. Η μία ήταν τα γεροντάματά του και η άλλη ήταν η νιώτη του. Mm. Εγώ τον γνώρισα, στη νιώτη του, στο τέλος της νιώτης του, το 1973-1974, όταν πρωτοανέβηκα στο Αγιώρος, όπου ήταν χωρίς υποτακτικούς, όπου ήταν αγριεμένος, γιατί είχαν πεθάνει οι γεροντάδες του. Βλέπεις, έκανε υπακοή και στον πατέρα Νικηφόρο και σε έναν άλλο γεροντάκι που ήταν εκεί, δεν θυμάμαι το όνομά του, και στον πατέρα του, τον Σαρκικό, που είχε γίνει μοναχός, και στον Όσιο Ιωσήφ, στον Άγιο Ιωσήφ, όσο ζούσε, ο οποίος ήταν ο γεροντάς του. Και, εν πάση περιπτώσει, τον είδα σε μια κατάσταση όπου πραγματικά ήταν ένας άνθρωπος ψηλός, αυστηρός, μαυριδερός, απρόσιτος για μένα. Έκανα το λάθος να πάω με δύο πατέρες από τη Σιμωνόπετρα. Mm. Ο ένας είναι ο πατήρ Γρηγόριος, που έχει γράψει το «Αγνή Παρθένε» τη μουσική, και ο άλλος ο πρωτοψάλτης της Σιμωνόπετρας, κατά σάρκα αδελφός του Παπατήχων. Αυτοί λοιπόν είχαν βιώματα από μικρή προσευχή κοντά στο γέροντα Εμιλιανό, από 18 χρονών στα Μετέωρα, που ήταν και δικός μου πνευματικός. Πιάσανε την κουβέντα και εγώ, ο ασκετούλης που πρωτομόλις πλησίαζα μοναχισμό και μοναστήρια και Αγιώρος, είχα μείνει με το στόμα ανοιχτό να ακούω να μιλάνε για πράγματα περίεργα για μένα, το λογικοκράτη, το πώς, ξέρω εγώ, ένας μοναχός που ανέβαινε από κάτω, ήταν ο δαίμονας πάνω από το κεφάλι του και τον πείραζε, και αυτά τα βλέπω από Παπαεφραίμ. Και οι άλλοι ρωτάγανε λεπτομέρειες και σούπα μούπες, όντεψα να φρικάρω. Και σηκώθηκα, έφυγα και ακόμα έτρεχα. Μετά από 10 χρόνια, το 84 περίπου, γύρισα στην Ελλάδα, το 86, γύρισα στην Ελλάδα, με φωνάζει μια μέρα ο γέροντάς μου, ο Μιλιανός, μου λέει, άκου να δεις τα πάστικα στα Κατουνάκια, να γνωρίσεις τον Παπα Εφραίμ, να δεις τον Παπα Εφραίμ τα μάτια του. Λέω, πά, δεν κάνω όρεξη να πάω. Είχα αυτή την εμπειρία την παλιά. Είναι, λέω, τι θέλω εγώ τώρα με αυτούς τους ανθρώπους, τους άγριους ασκητάδες και πράγματα. Εγώ ήμουνα παιδάκι απλό της εκκλησίας, με τα καθηγητικά, με τις ομάδες, ξέρετε. Μόλις είχα σκάσει από τα αυγό μου. Αυτά τα πράγματα τα πολύ έτσι απογειωμένα πνευματικά δεν τα πολύ πήγαινα. Οπότε μου λέει, άκου να δεις, θα δεις έναν άνθρωπο που είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που θυμάσαι. Μπαίνουμε λοιπόν στη φάση όπου είναι πια τα γυρατιά του. Θα δεις πραγματικά έναν άλλον άνθρωπο, ο οποίος κάθε άλλο παρά θα σε φοβήσει. Λοιπόν, πήγα έτσι με διστακτικός και πραγματικά συνάντησα μπροστά μου μία μορφή βιβλική της Παλαιάς Διαθήκης, ένα πράγμα σαν τον Μωυσή, ένα γίγαντα, ο οποίος σε κοίταζε στα μάτια και νόμιζες ότι σε διαπερνούσε. Σου χαμογελούσε και νόμιζες ότι άνοιγαν οι ουρανοί. Σου μίλαγε και καταλάβαινες ότι σου μίλαγε ο Θεός ο ίδιος. Γιατί ήταν ένα πολύ έντονο στοιχείο αυτό στον Παπα Εφραίμ. Ήτανε στον Άγιο Εφραίμ. Ήτανε άνθρωπος που έπαιρνε πληροφορίες για τον κάθε ένα από εμάς που μας μίλαγε. Και αυτό ήταν το πιο συγκλονιστικό στην από εκεί και κάτω γνωριμία μου μαζί του. Δηλαδή καταλάβαινα ότι λειτουργούσε σαν το στόμα του σαν μέσο του οποίου προφητικό. Μέσω του οποίου μου μίλαγε ο Θεός. Στα καλά καθούμενα εκεί που καθόμασταν, γίναγε και μου έλεγε, ξέρεις κάτι, πρόσεχε όμως, γιατί είσαι άπιστος και είσαι και κλέφτης. Μετά από λίγο τον ρώταγα την άλλη μέρα, γιατί είναι έτσι γεροντά μου, εγώ άπιστος, δεν τα ξέρω, κλέφτης. Και γίναγε και ρώταγε τον γεροντά στον πάτερ Ιωσήφ, τον υποτακτικό του, τι λέει ρε Ιωσήφ, τι του είπα, ούτε θυμότανε, ούτε συνειδητοποιούσε, γιατί το στόμα του εκεί την ώρα που τα έλεγε αυτά ήταν χρησιμοποιείται από το Άγιο Πνεύμα. Και ο ίδιος δεν τα έλεγε σαν άνθρωπος, με καταλάβατε. Ναι. Ζούσε σε δύο κόσμους. Ναι, ναι. Ζούσε συστηματικωμένη
και ζούσε ήδη στην θριαμβεύουσα εκκλησία αυτός ο άνθρωπος. Ήταν ένα πολύ έντονο στοιχείο αυτό, το οποίο έχω πλήθος, ας πούμε, παραδείγματα στη συνέχεια της κουβέντας μας να σας αναφέρω. Ναι, και θα είναι ενδιαφέρον αυτό, θέλουμε να ακούσουμε. Εσείς όταν βλέπατε... Απέφυγε να σας πω τώρα βιογραφικά στοιχεία. Αυτά πρώτα βρείτε στα βιβλία. Εγώ έγραψα ένα βιβλίο για το Άγιο Όρος Χωραζόντων που αφιερώνω μέσα 50 σελίδες. Αυτά όλα τα βρίσκεται. Αυτά που σας λέω είναι τελείως τα εμπειρικά, ας πούμε. Δηλαδή, αν μου επιτρέπετε, δεν ξέρω αν σας παίρνει ο χρόνος, να σας πω ένα συγκλονιστικό περιστατικό το οποίο δεν γράφεται πουθενά και το οποίο ούτε εγώ το έχω γράψει, γιατί έπεσε τελευταίο στην αντίληψή μου. Ο Παπαδημήτρης ο Καγκαστάθης, ο πρώτος έτσι μεγάλος άγιος άνθρωπος που γνώρισα στη ζωή μου, όταν ήμουν φοιτητής ιατρικής, κάποτε πήγε στο Άγιο Όρος, μάλλον ήταν στη Χιλιατρίδα του Άγιο Όρος. Και πήγε λοιπόν και έμεινε στους Δανειλαίους, που τον φιλοξενήσανε πολύ ωραία, και πήγε να χαιρετήσει και να προσκυνήσει και τον Παπα Εφραίμ να ξομολογηθεί τον Κατουνακιώτη. Πάει λοιπόν εκεί πέρα. Και εν τω μεταξύ, οι κόρες του, αυτός είχε μόνο κορίτσα. Ήταν πολύτεκνος, έγαμος ιερέας, αλλά είχε κορίτσα. Του είχαν φτιάξει ένα ωραίο πουκάμισο. Από αυτά, ξέρετε, τα καρότα, τα χωριάτικα που φοράγαν στα χωριά οι άνθρωποι για να είναι καθαρός παστρικός. Αυτός ήταν Γιώργος, ήταν τελείως απλός άνθρωπος, Παπαδημήτρη. Ναι. Αλλά εκεί τώρα του βάλανε οι κόρες του να φορέσει πουκάμισο με ρίγες και τέτοια πράγματα. Βλέπει ο Παπα Εφραίμ πουκάμισο που ο Παπα Εφραίμ κατάσταρκα πάνω από τη φανέλα του φρούσα αντερή και μόνο. Σου λέει, όχι τώρα κοσμικός παπάς, τι να κάθομαι τούτο να χάνω την ώρα μου και να συζητάω κλπ. Σηκώθηκε να του φτιάξει ένα καφέ και να τον απολύσει. Λοιπόν, ο Παπαδημήτρης ήθελε πνευματική κουβέντα, σηκώνεται ο Παπα Εφραίμ να πάει να του φτιάξει ένα καφέ και στο διάδρομο είναι μια εικόνα της Παναγίας. Πολύ ωραία, μου την έχουν χαρίσει, την έχω σπίτι μου. Λοιπόν, και λέει, και ακούει από την Παναγία, του λέει, Παπα Εφραίμ, κλαις και οδύρεσαι που έχεις χάσει τον Άγιο Γεροντά σου, τον Ιωσήφ. Αυτός ο Παπαδάκος είναι στα ίδια μέτρα και ψηλότερος ακόμα. Ναι. Καταλαβαίνετε, ο άνθρωπος είχε τέτοιου είδους βιώματα. Ποιος από εμάς σήμερα έχει τέτοια βιώματα? Ναι. Αυτός κινείται σε δύο βάρκες. Γύρισε πίσω, έπεσε στην αγκαλιά. Την πάτησε για δεύτερη φορά, γιατί την πρώτη φορά που ξέρω μου το έχει διηγηθεί ο ίδιος ο Παπα Εφραίμ πως την πάτησε, ήταν με τον γέροντά μου τον Εμιλιάνο, που πήγε 35 πάνω στο Αγιώρος και φόραγε τα άσπρα πουκάμισα που φοράγαν τότε οι αρχιμαντρίτες, οι νεαροί κλπ. Και λοιπόν, τον είδε ο Παπα Εφραίμ με πουκάμισα άσπρα, σου λέει, όχι, τούτο εδώ είναι. Δεν έχει αυτή την απλότητα που. Κοσμικός Παπαδάκος, ας πούμε. Και όταν πήγε μέσα στο εκκλησάκι και προσευχήθηκε, άκουσε και είδε φωνή και αποκάλυψη ότι πρόκειται για φλόγα από γη προς ουρανών. Και μου το έχει πει ο ίδιος ο Παπα Εφραίμ, ο οποίος έκτοτε τον αποκαλούσε γέροντά μου. Είσαι ο γέροντας που έχασα. Στο πρόσωπο του Παπα Ιωσήφ, τώρα έχω εσένα. Ήθελα να πω, ο άνθρωπος είχε εμπειρίες και βιώματα. Ο Γερομιλιανός έλεγε χαρακτηριστικά: μπορεί, Στεφανάκη, που μου λέει, να αγαπάς τον γέροντα Παΐσιο, και ήταν ο Άγιος του Αγίου Όρους, εκεί τρέχανε πια όλοι. Και όλοι μιλάγανε για τον Παΐσιο, αλλά ο μέγας του Αγίου Όρους είναι ο Παπα Εφραίμ ο Κατουναγιώτης. Και πέσε πάνω. Και πέσε πάνω του όσο μπορείς περισσότερο και ευχαριστώ τον Θεό γιατί τα άφερε έτσι με τα μάτια του η ζωή και έμεινε και στο σπίτι μου στην Αθήνα αργότερα καμιά δεκαριά μέρες όταν χειρουργήθηκε για εγχείρηση καταράκτου. Τον κάναμε για εγχείρηση καταράκτου. Και έτσι, πω να σας πω, πλήθος βιωματικών και εμπειριών. Θα έχουμε την ευκαιρία, κύριε Δημόπουλο, να πούμε και άλλα στη συνέχεια. Να σας διακόψω λίγο. Είναι μαζί μας τηλεφωνικά ο πατέρας Γεώργιος, εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Τίτου Τυμπακίου. Πατέρα Γεώργιε, καλησπέρα από το Ηράκλειο. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Αν έχω καταλάβει καλά, τον είχατε γνωρίσει προσωπικά πολύ καλά. Τον Άγιο. Ναι, να μας πείτε λίγο, τι άνθρωπος ήταν όταν το γνώριζε κάποιος πρώτη φορά? Τι ήταν αυτό που αποκόμιζε από τον Όσιο Εφραίμ? Κοιτάξτε, η πρώτη εμπειρία, να σας πω τη δική μου, εγώ που ήμουν 18,5 χρόνια όταν το γνώρισα, ναι. Νόμιζε ότι απέναντι σου είχε ένα προφήτη της Παλαιάς Διαθήκης. Γιατί το παρουσιαστικό του ήταν μεγαλοπρεπές, είχε μακριά άσπρα γένεια και είχε ένα πολύ οξύ βλέμμα που σε καθήλωνε. Είχε μια χάρη ιδιαίτερη, είχε και μια ιδιαίτερη χάρη πάνω στο πρόσωπό του και ακριβώς ένιωθες ότι είχε να κάνει με βιβλικό πρόσωπο. Αυτό ήταν η πρώτη εντύπωση που αποκόμιζε ο προσκυνητής. Τα θέματα που όταν κάποιος ζούσε μαζί του αρκετά συζητούσε, ποια θέματα κυρίως τον απασχολούσαν? Συμβουλές πάνω σε ποια θέματα έδινε?
Για τους κοσμικούς το πρώτο που ρωτούσε είναι αν έχεις πνευματικό και αν κοινωνάς τακτικά. Α, το μάλιστα. Πρώτο. Ναι, ναι. Ρωτούσε πόσο τακτική σχέση έχεις με τα μυστήρια, με τη Θεία Μετάληψη. Και το τόνιζε αυτό πάρα πολύ. Στους μοναχούς έθετε άλλα θέματα περί υπακοής, προσευχής, ασκητικής ζωής κλπ. Ναι. Ακούσαμε ότι αγαπούσε πάρα πολύ τη λειτουργία, τη λατρεία, είπε και ο πατέρας ναι, Διονύσης. Ναι, ο ίδιος ήταν λειτουργός 49 ολόκληρα χρόνια. Ζανή. Και το σπουδαιότερο απ' όλα είναι ότι σε κάθε θεία λειτουργία, από την πρώτη μέχρι την τελευταία, έβλεπε πάντοτε τη μεταβολή των τιμίων δώρων. Τη μεταβολή των τιμίων δώρων. Ναι, ναι. Από ψωμί και κρασί έβλεπε τη μεταβολή του σε σώμα και αίμα Χριστού. Και δεν μπορούσε να συγκρατηθεί όταν το έβλεπε αυτό, γιατί εγώ τον έζησα και σαν λειτουργό. Ναι. Είχε κατάνοιξη, δεν μπορούσε να πει τις εκφωνίες κτλ. Από την πρώτη μέχρι την τελευταία του λειτουργία για 49 ολόκληρα χρόνια, που λειτουργούσε συνεχώς σχεδόν κάθε μέρα. Μάλιστα, κάθε μέρα. Έλεγε ότι μόνο για μια λειτουργία που είχε κάνει στην Ιασκήτη δεν ήξερε τι απολογία θα δώσει, γιατί μόνο εκεί φαίνεται δεν είδε τη χάρη. Για μία του λειτουργία το φαντάζεσαι 49 ολόκληρα χρόνια. Α, πιστεύετε ότι κάθε φορά που λειτουργούσε έβλεπε αυτή τη μεταβολή. Ο ίδιος το έλεγε. Να παρέμβω εδώ λιγάκι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο Πάτερ. Και θα προσθέσω το εξής που μου έχει διηγηθεί. Ότι κάποτε είχε παρασυρθεί από τον συλλοτισμό του Αγίου Όρους, στο Άγιο Όρος, να κόψει το μνημόνιο του Πατριάρχη. Όχι ναι. Κάποτε, ήταν δηλωτής. Και μόλις έφτασε στο σημείο του καθαγιασμού των τιμίων δώρων, έλεγε ότι δεν γινόταν ο καθαγιασμός. Όχι, δεν ήταν ακριβώς έτσι. Δεν ήταν ακριβώς ναι. έτσι. Τον καθαγιασμό τον έβλεπε πάντοτε, αλλά έβλεπε ένα εμπόδιο, συναντούσε ένα εμπόδιο και έλεγε δεν μπορούσε να το κατανοήσει αυτό. Ναι. Και το είπε τον ανέφερε στον γέροντα Ιωσήφ, που ήταν ο πνευματικός του καθοδηγητής. Και του είπε ο Γιώργος, εσύ που το βλέπεις θα κάνεις προσευχή και εμείς θα σε ενισχύσουμε. Mm. Και τότε έλαβε πληροφορία δια της προσευχής ότι η λειτουργία του αναφέρεται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Διότι τότε μνημονεύανε παλαιομερολογήτη επίσκοπο, μυστικά, ανωνύμως δηλαδή, στην πρόθεση βγάζανε μερίδα και μετά ανωνύμως βγάζανε υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών χωρίς όνομα, επειδή τάχα μου χειρεύει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Μάλιστα. Πόσο σημαντικό είναι ο οικείος ιεράρχης που είναι. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης να μνημονεύεται στη Θεία Λειτουργία. Και το έδειξε η χάρη σε αυτό, η χάρη σου το έδειξε, το έδειξε καταλάβατε. Ναι, ναι. Όχι, πολύ σημαντικό ότι ήταν ζηλωτής και όμως έλεγε την αλήθεια αυτή. Κάτι άλλο, πατέρα Γιώργη, σχετικά με την υπακοή που τόνισε και ο πατέρας Διονύσιος. Δεν ήθελε την αρρωστημένη υπακοή, αλλά τη σωστή υπακοή, τη γνήσια. Ναι, η υγιής υπακοή τώρα είναι κάτι που είναι δύσκολο να το κατανοήσουμε οι σημερινοί άνθρωποι, και ειδικά στον κόσμο που έχει πολύ παρεξηγηθεί αυτή η έννοια. Ναι. Η υπακοή αφορά τους μοναχούς. Η τελεία υπακοή, αυτή που ήθελε αυτός, αυτή που έκανε ο ίδιος. Ναι. Στον κόσμο νομίζω είναι διαφορετικό πράγμα η σχέση του πνευματικού με τον εξομολογούμενο. Αλλά δυστυχώς έχει παρανοηθεί αυτό πάρα πολύ. Δεν είναι δουλειά μου να το εξετάσω αυτό. Ναι, ναι. Αφορούσε η υπακοή που έλεγε ο γέροντας, ήταν για τους μοναχούς. Mm-hmm. Και το τόνιζε και το υπερεύαινε, δηλαδή το υπερτόνιζε αυτό το πράγμα. Δια της υπακοής θα βρεις προσευχή, δια της υπακοής θα βρεις χάρη, όχι το αντίθετο. Ναι, είναι σωστό αυτό και σε κοσμικό επίπεδο το καταλαβαίνουμε πόσο όταν υπακούμε και τον πνευματικό αλλά και μεταξύ μας έχουμε υπακοή, πόσο διαφορετική είναι η ζωή. Κάτι για τη μελέτη, για την Αγία Γραφή έλεγε. Αυτός ο ίδιος κατήχε την Αγία Γραφή σχεδόν όλοι απ' έξω και τη Φιλοκαλία. Όταν κάποτε τέθηκε ένα θέμα, γιατί ο ίδιος είχε τελειώσει το εξετάξιο γυμνάσιο του 1933 που πήγε στο Άγιον Όρος, είχε τελειώσει το εξετάξιο γυμνάσιο Θηβών. Ήταν μορφωμένος για την εποχή του, βέβαια. Και γαλλικά, λίγα γαλλικά μιλούσε. Θυμάμαι μια φορά μας έστειλε ο πατήρ στο Φρόνιο από Τέσσεξ ένα Γάλλο φοιτητή. Και επειδή δεν ήξερε αυτός καθόλου ελληνικά, με στείλανε εμένα οι πατέρες, επειδή ήξερα λίγα αγγλικά, να κάνω το μεταφραστή. Και όταν ήρθε ο γέροντας πάνω στην Λοπονταριά να μιλήσουν, του μίλησε γαλλικά. Ναι. Ανέλαβα εγώ δηλαδή τη μετάφραση, τέλος πάντων. Λοιπόν, τι ακριβώς θυμίζετε μου λίγο την ερώτηση. Για την Αγία Γραφή και τη μελέτη, και είπατε ότι ανέφερε πολλά. Λοιπόν, κάποτε εθέθηκε ένα θέμα και είπε ο ίδιος εμφαντικά αυτό δεν αναφέρεται πουθενά στη Θεία Γραφή. Και το είπε με εμφαντικό τρόπο. Δεν θυμάμαι καθόλου το τι θέμα ήταν. Ναι. Όπως για τη Φιλοκαλία την ήξερε σχεδόν απ' έξω, ολόκληρα χωρία. Ειδικά τον Αβά Φιλίμωνα ήταν το αγαπημένο του κομμάτι. Και τον Αβά Ισακ. Ήταν πολύ τη μελέτη. Ναι. Και να καταλάβετε ότι στην καθημερινή μας αγρυπνία είχαμε μία μισή ώρα μελέτη. Γιατί εμείς κάναμε κατά μόνας αγρυπνία στα κελιά, με την ευχή και με το τα λοιπά. Και είχα στο τέλος της αγρυπνίας είχαμε μελέτη μία μισή ώρα. Δηλαδή όλοι, ο καθένας στο δωμάτιό του με το ό,τι είχε να διαβάσει, ό,τι είχε ευλογία να διαβάσει. Ναι.
Αν σας... Και αυτός ποτέ δεν έπεσε το βιβλίο από τα χέρια του, ποτέ. Ναι, ναι, αυτό σημαντικό. Αν σας ρωτούσα από τα τόσα που έλεγε, το πιο σημαντικό που μπορεί να χρησιμοποιήσει και ο κοσμικός άνθρωπος έξω, θα λέγατε την υπακοή, κάτι όχι, άλλο που... Αυτό που θα τόνιζε και έλεγε συνέχεια και για όλους τους χριστιανούς, έλεγε όλη μας η ζωή, όλο το καταστάραγμα της ζωής μας είναι ένα, υπομονή εις τας θλίψεις. Υπομονή εις τας θλίψεις, ναι. Ναι, ναι. Αυτό τόνιζε και αυτό λέγει ότι αυτό είναι βασική του διδασκαλία. Υπομονή στις θλίψεις, διότι ο ίδιος πέρασε πάρα πολλές θλίψεις και ταλαιπωρίες και στη ζωή του και με την άρση της χάρτας και τα διάβολα και τις ασθένειες που πέρασε. Και έλεγε, και από τον Γέροντα Ιωσήφ, λέει, αυτό που πήραμε και αποκομίσαμε ήταν αυτό, υπομονή στις θλίψεις. Όχι, ναι, όχι μόνο υπακοή και υπομονή στις θλίψεις. Ναι, υπομονή στις θλίψεις. Και έλεγε επίσης άλλο ένα πολύ σημαντικό, ναι, ότι προηγείται κανονικά πρέπει να προηγείται η πείρα της Θείας Χάριτος, διότι η χάρις δεν έρχεται και χαριτώνει τον άνθρωπο, αλλά δεν τον διδάσκει. Ενώ και αν δεν έχει πείρα, θα τη χάσει τη χάρη. Όπως και αυτός τη βρήκε πολύ νωρίς. 16 χρονών έλαβε τη χάρη την τολιωτική, του ακτίστου φωτός. Και λέει, τούτο ο Γέροντας Ιωσήφ, μετά, που τον γνώρισε μετά, λέει: παιδί μου, εσύ τη βρίσκεσαι εύκολα τη χάρη, αλλά εάν δεν έβρισκες οδηγό, εννοούσε τον εαυτό του, θα την έχανε σίγουρα. Ναι, γιατί δεν είχε την πείρα να τη δει. Έχετε δει η πείρα. Εσείς από ό,τι κατάλαβα είχατε ζήσει και κοντά του, τον ξέρατε. Εγώ έζησα μαζί του 9 μήνες περίπου συνεχόμενο, σαν δόκιμος. Σαν δόκιμος. Αυτός μισή φορές ταράσα, μετά είχα περιπέτειες, συνέχισα τις σπουδές, αλλά η σχέση μας κράτησε μέχρι τότε που κοιμήθηκε. Ως άνθρωπος ήταν ήπιος. Ναι. Αυτό που τον είχατε... Να σας πω ένα πράγμα. Εγώ δεν έχω γνωρίσει πιο στοργικό άνθρωπο στη ζωή μου. Να καταλάβετε ότι ερευνούσε, κοίταζε στην τράπεζα. Εμείς είχαμε πολύ λίτη τράπεζα, γιατί είναι και το μέρος ασχητικό. Και ήθελε στο φαγητό μας να το τρώμε όλο, να μην αφήνουμε τίποτε, γιατί το μέρος είναι σκληρό και ασχητικό. Και λέει: εδώ πρέπει να τρώτε όλο σας το φαγητό. Δεν ήθελε περίπτωση ασκήσεις δηλαδή. Ναι. Και στον ύπνο, ήλεγχε πόσα στεροσίδια έχουμε από κάτω, πόσα σκεπαζόμαστε, αν ανάβουμε τη σόμπα μας, να μην κρυώσουμε. Γιατί ξέρετε, κάνουμε και υπερβολές οι αρχάριοι. Ναι, και ναι. Πολλές φορές μας ήλεγχε, πάρα πολλές φορές. Ήταν τόσο πολύ. Εγώ, επειδή έχω ζήσει τόσα χρόνια εδώ πέρα, και σου το λέω για να καταλάβεις ότι αυτό δεν σε ωφελεί. Πρέπει να κάνεις αυτό. Ήταν πάρα πολύ στη διδασκαλία του, ήταν πάρα πολύ επεξηγηματικός. Και πολύ αναλυτικός. Δηλαδή δεν άφηνε τίποτε χωρίς να το ερμηνεύσει. Ήταν πάρα πολύ ομιλητικός. Ενώ ήταν τόσο ησυχαστής, οτιδήποτε έβλεπε το ανέγγειε, το εξηγούσε, το έβαζε να το εμπεδώσει, να το καταλάβει. Πατέρα Γιώργη, ήταν πολύ κατατοπιστικά αυτά μας είπατε. Νομίζω πρέπει να σας αποδεσμεύσουμε. Πρέπει να αποχωρήσετε. Αν θέλετε να πείτε κάτι τελευταίο, με πολύ χαρά. Εμείς ευχαριστούμε θερμά. Τι να σας πω, εύχομαι σε όλους να προσπαθήσουμε να μιμηθούμε λίγο την υπομονή του και την αγάπη του στην προσευχή. Βέβαια. Στην προσευχή, γιατί αυτός αγάπησε πολύ την προσευχή και αυτή τον ανέβασε πολύ ψηλά. Ναι, ναι. Και να μας δώσει και μια ακτίνα από τη δική του χάρη, γιατί να ξέρετε ότι αυτό το εξέπεμπε. Είχε χάρη όταν τον πλησίαζε, το αισθανόσουν, αλλοιωνόσουν. Ναι. Ό,τι θλίψεις και να έχεις, έπαιρνε στην καλή αλλοιώση όταν τον πλησίαζε. Είχε αυτή τη χάρη τη μεγάλη. Σας ευχαριστούμε θερμά την ευχή σας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πατέρα Διονύση, θα θέλει να πείτε κάτι με πολύ χαρά. Έλεγε επίσης κάτι χαρακτηριστικό, ότι το σχίσμα στους Ορθοδόξους γίνεται πάρα πολύ εύκολα. Η ένωση γίνεται πάρα πολύ δύσκολα. Και πρέπει οι Ορθόδοξοι να είναι ενωμένοι μεταξύ τους. Ναι. Το σχίσμα πολύ εύκολα, ναι. Η ένωση είναι δύσκολα. Ναι. Αυτό δεν γίνεται. Ναι. Ναι. Και σε εκκλησιαστικό, αλλά και σε καθημερινό, σε προσωπικό επίπεδο. Αυτό το έλεγε τακτικά. Βέβαια, το έλεγε. Ναι. Από γενικά θέματα που του άρεσε να συζητάει, ξέρουμε κάποιο έτσι που. Έδινε συμβουλές πάρα πολλές σε οικογένειες. Μάλιστα, συμβούλευε τους ανθρώπους να κάνουν οικογένεια, χωρίς να τους παίζει βέβαια. Ναι, οι προσωπικοί να παντρευτούν, να βέβαια, κάνουν βέβαια. Ναι, αν το ήθελαν. Τους κατήρτιζε να βρουν κατάλληλο πνευματικό και στον κόσμο ακόμα, ώστε να τους συμβουλεύει να μπορούν να στηριχθούν πνευματικά. Και μάλιστα, οι επιστολές του και οι διδασίες του μπορούμε να πούμε ότι είναι μια σύγχρονη σχολή γονέων. Α, μάλιστα. Σε αυτό που έλεγε για μια σύγχρονη σχολή γονέων. Ναι, ναι, ναι. Για παιδιά, βέβαια πριν πολλές δεκαετίες μιλούμε, αλλά λίγο πολύ τα προβλήματα άλλη νεολαία τότε. Αλλά πιστεύω. Εντάξει, και σήμερα νομίζω ότι αυτά τα οποία έλεγε, ξέρετε, οι λόγοι των Αγίων είναι διαχρονικοί. Ναι. Δεν αναφέρονται μόνο σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Επειδή ο κόσμος δεν γνωρίζει, πείτε μας λίγο, τα κατουνάκια, τι είναι ακριβώς. Εμείς είδαμε τώρα στις φωτογραφίες καθώς μιλάμε. Είναι ένα δύσβατος τόπος του Αγίου Όρους.
Που ζούσε εκεί πέρα, βλέπω τη σπίτια, σαν να κρέμονται. Που ζούσε στο μέρος αυτό. Στο κενό. Ναι, ναι. Έτσι, και με δυσκολία φαντάζομαι να ανεβαίνει κάποιος. Ναι, ιδιαίτερα εκείνη την εποχή. Ναι. Κύριε Δημόπουλε, να έρθω σε εσάς. Σε αυτά τα μέρη τον είχατε συναντήσει τα τόσο δύσβατα στο ναι, όρος. Ναι, να συμπληρώσω λιγάκι στην περιγραφή του Παππούλη για τα κατουνάκια. Τα κατουνάκια είναι ένας τόσο σκληροτράχυλος και απαρήγορος τόπος που είναι σκέτη γρανιτένη βράχη. Ναι. Χώμα εκεί δεν υπάρχει. Ναι, ναι. Οπότε, έχει πέτρες, αλλά υπάρχει και χώμα. Χώμα στα κατουνάκια. Και πέραν του Παπα Έφρεμ το κελί. Δεν υπάρχει παρά μόνο αυτό το οποίο είχε μεταφέρει ο ίδιος στις πλάτες του από τους πρόποδες του βράχου κάτω κοντά στη θάλασσα σιγά σιγά επί χρόνια πολλά σαν άσκηση. Και μάλιστα. Ο μικρός μαξές που είχε το κελάκι δίπλα για να τρώνε κανένα λαχανικό ήταν από χώμα τέτοιο. Δηλαδή αυτό σημαίνει κατουνάκια. Τελείως απαρήγορος τόπος, τελείως ερημιά, γρανίτη, σκέτος. Είναι ένα φρικώδες μέρος. Γι' αυτό και περιγράφεται από πάρα πολλούς συγγραφείς που έχουν πάει εκεί. Σαν τα φρικτά κατουνάκια, τα φρικτά καρούλια. Έτσι, γιατί δεν υπάρχει σπιθαμή χώμα να δεις κάπου. Ναι, ναι. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο που θέλω να συμπληρώσω λίγο, αυτό που είπε ο πατήρ Γεώργιος πριν φύγει, που είναι πολύ σημαντικό για την αίσθηση της εμφορήσεως του Αγίου Πνεύματος στον Παπα Εφραίμ. Ο Παπα Εφραίμ είχε πραγματικά τόσο τη χάρη, είχε τόσο πολύ χάρη να μεταδώσει και Άγιο Πνεύμα να μεταδώσει, που πολλές φορές έπιανε και εμένα μου το έχει κάνει και σε άλλους το έχω ακούσει και να το οδηγούνται, έπιανε το κεφάλι του προσκυνητού, του φίλου που τον επισκέπτονταν με τις δυο παλάμες του στα χέρια και τον φύσαγε, σαν να σου εμφυσούσε το Άγιο Πνεύμα. Και πραγματικά έβλεπες, ας πούμε, να πετάς μετά από χαρά, από τέτοια αίσθηση. Ήταν άνθρωπος πολύ χαριτωμένος και πολύ εμφορείτο από το Άγιο Πνεύμα, εμφορείτο από τη χάρη του Θεού. Ναι, ναι. Και εκείνο το οποίο επίσης από την κουβέντα που κάνανε να μου δώσανε έτσι αιτίες για να πω δύο κουβέντες παραπάνω. Ναι, να μας πείτε βέβαια. Ναι. Ότι ο Ιωσήφ, ο Σπηλαιώτης, έκανε μια συνοδεία η οποία συνοδεία έβγαλε μέσα αναστήματα τα οποία ήταν οι άνθρωποι που δώσανε σε μεγάλο βαθμό αναγέννηση στο Αγιώρος. Ήταν ο Εφραίμ ο Αριζονίτης, ένας από τις συνοδείες. Ήταν ο πατήρ Χαραλάμπης που πέθανε σαν ηγούμενο στις Διονυσίου. Ήταν ο Εφραίμ, ο Όσιος Ιωσήφ, ο γέροντας Ιωσήφ της Βατοπεδίου. Της Βατοπεδίου ήταν ένας και ένας, αλλά δεν ήταν κανένας παπάς. Ναι. Και επειδή ακριβώς δεν είχε ιερέα για να του κάνει λειτουργία, ζήτησε από τον πατέρα Νικηφόρο, που ήταν ένας σοβαρός, ευάσμιος ασκητής στα κατουνάκια, ζήτησε, μια και είσαι και εσύ πατέρα Νικηφόρο ιερέας, έχεις και το καλογέρι σου τον Εφραίμ ιερέα, στείλτο μου, σε παρακαλώ, να μας κάνει εδώ εμάς που είμαστε δίπλα, έμεναν δίπλα τότε εκεί, να μας κάνει καμία λειτουργία. Και έτσι ο Παπα Εφραίμ σηκώθηκε και πήγε να λειτουργήσει αυτή τη μικρή συνοδεία του Παπα Ιωσήφ και βέβαια του γέροντα, του Αγίου Ιωσήφ. Και βέβαια ο Άγιος Ιωσήφ, όταν τέλειωσε η λειτουργία, τον κράτησε για να τον αποζημιώσει, όπως λέει ο ίδιος, χαρακτηριστικά, να κάνουν μια κουβεντούλα. Και κάνοντας την κουβεντούλα, ανακαλύπτει ο Όσιος Ιωσήφ ότι εδώ έχει μπροστά του να κάνει με έναν άνθρωπο, ο οποίος μόνος του, ακαθοδήγητος, γιατί ο πατήρ Νικηφόρος, ο γέροντάς του και οι άλλοι ήταν απλοϊκά γεροντάκια. Το μόνο που ξέρανε ήταν από εργόχειρο. Δεν ξέρανε καθόλου από θεολογία, από. Δεν μπορούσαν να τον βοηθήσουν. Μόρφωση κόσμου δεν είχαν. Τα πνευματικά. Και έτσι λοιπόν ξεκίνησε αυτή η σχέση και του είπε χαρακτηριστικά ότι εσύ ήσουν για μένα και εγώ είμαι για σέναν. Ότι δηλαδή βρήκα άνθρωπο ο οποίος είναι πολύ προχωρημένος και φτασμένος ήδη, χωρίς καμία βοήθεια. Και γι' αυτό το λόγο και ο Παπα Εφραίμ έλεγε: ο γέροντάς μου και ο γέροντάς μου, και μπερδεύεται ο κόσμος. Ο γέροντάς του που έκανε υπακοή ήταν ο γέροντας Νικηφόρος, σε αυτού τη συνοδεία πήγε. Αλλά ο γέροντας που ήταν ο πνευματικός του οδηγός και τον λάτρευε πραγματικά ήταν ο γέροντας Ιωσήφος Σπηλαιώτης,
και όλη η συνοδεία του, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, επειδή έβλεπε τον παπά Εφραίμ να έρχεται σαν ένας ιερέας από γειτονική σκήτη για ένα γειτονικό κελί. Ναι, έχει κολλήσει. Ναι, θα συνδεθούμε. Μας ακούτε τώρα? Ναι. Ό,τι λέω... Έχουμε ένα θέμα με το Skype. Εντάξει, θα συνδεθούμε σε λίγο πάλι. Ήθελα να ρωτήσω εγώ, πατέρα Διονύση, γιατί νομίζω απασχολεί και τον κόσμο. Ένας άνθρωπος όμως που είναι τόσα δεκαετίες σε ένα τόσο απομακρυσμένο μέρος, μπορεί να έχει επαφή με τον ξένο κόσμο και να καταλαβαίνει τον άνθρωπο? Όταν ζει τόσο μακριά, τόσο απομονωμένα. Εμείς λέμε υπάρχει προσευχή. Όταν έχει καταφέρει, όταν έχει καταφέρει να έχει μέσα του επισυνώσει το Άγιο Πνεύμα, όσο μακριά και να είναι, μπορεί να είναι και μέσα στον κόσμο. Πολλές φορές του έστειλαν επιστολές. Κάποτε του έστειλε ένας φοιτητής μια επιστολή που είναι σημερινούμενο στο Άγιον Όρος, ας πούμε. Α, μάλιστα. Και του δεν περίμενε ότι θα του απαντήσει, ας πούμε, και του απάντησε. Ναι. Και μάλιστα εκεί στην εστία που έμενε, ας πούμε, του αποκάλυψε και γεγονότα, ας πούμε, που ούτε ήξερε τα πρόσωπα, τις καταστάσεις, τους φοιτητές, ας πούμε, τα οποία του τα αποκάλυψε. Ο άνθρωπος της χάρης του Θεού δεν τον απομακρύνει. Η απόσταση δεν τον απομακρύνει. Σωστά. Και γιατί φαντάζομαι ότι και τόσο μακριά λίγος κόσμος θα πήγε να τον δει. Ή όχι? Γιατί βλέπω πολύ απομακρυσμένα τις φωτογραφίες, όπως ο Άγιος Παΐσιος. Νομίζω αρκετά. Δεν ήταν προς τον Άγιο Παΐσιο, ας πούμε, αλλά αρκετός κόσμος τον επισκεπτόταν και εκεί που ήταν. Έχουμε μία ερώτηση τηλεθεάτριας. Αν ο Όσιος Εφραίμ, ο Άγιος που συζητούμε σήμερα, συνδεόταν με τον Εφραίμ της Αριζόνας. Γνωρίζουμε κάτι, αν είχαν ρωτά μία τηλεθεάτρια. Ναι, ο Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης συνδεόταν με τον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Που συνδεόταν με τον Γέροντα FM της Αριζόνας. Ναι. Οπότε είχαν έτσι πνευματική επικοινωνία και σχέση. Μάλιστα. Κάτι άλλο που μετράει πάρα πολύ, η προσευχή και η Αγία Γραφή. Αυτά, τι έλεγε ο Γέροντας πάνω σε αυτά που μπορούν να μας βοηθήσουν εμάς σήμερα, η Αγία Γραφή? Κοιτάξτε, στη ζωή του Αγίου Εφραίμ και σε όλων βέβαια των Αγίων, αλλά ιδιαίτερα στον σύγχρονο Αγίων, βλέπουμε την Αγία Γραφή να είναι εφαρμόσιμη. Πολλές φορές δεν είναι οι άνθρωποι, το ακούμε πολλές φορές και στα μοναστήρια και στις ενορίες ότι ναι, καλά όλα αυτά που μας λέτε το καιρό εκείνο. Ναι. Το Ευαγγέλιο είναι διαχρονικό. Ο Άγιος χρησιμοποιούσε κάτι που έδειχνε ότι είναι πολύ πρακτική σήμερα. Ο Άγιος μελετούσε. Μελετούσε και αυτό που μελετούσε το έκανε πράξη στη δική του ζωή και αυτό μετέδεσε στους ανθρώπους. Δεν έλεγε κάτι δικό του. Ναι. Σήμερα πολλές φορές ορισμένοι λέμε δικά μας πράγματα. Από αυτό είναι λάθος. Αυτός είχε πάρει το Ευαγγέλιο και το είχε κάνει πράξη στη ζωή του. Γνωρίζουμε τι ηλικίες ανθρώπων τον πλησίαζαν, νέοι πήγαιναν, ας πούμε. Έχουμε κάποια πληροφορία γι' αυτό? Κοιτάξτε, πήγαιναν διάφορες ηλικίες ανθρώπων, και μεγαλύτεροι, και νεότεροι, και φοιτητές, και άνθρωποι που ακολούθησαν τον μοναχισμό, και άνθρωποι που έγιναν ιερείς στον κόσμο, διάφοροι άνθρωποι. Η αλήθεια είναι ότι, βέβαια τώρα εγώ το λέω αυτό, δεν έχει βγάλει τόσο μεγάλη φήμη ο Όσιος Εφραίμ, όσο ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Πορφύριος. Ο Άγιος Παΐσιος. Εγώ τώρα, δική μου γνώμη. Ο Άγιος Παΐσιος ήταν λίγο πιο κοινωνικός, θα λέγαμε. Αυτό είναι ένα. Λίγο πιο κοινωνικός. Ζούσαν και πιο, σε ένα. Αλλά όπως είπε ο πατήρ Γεώργιος προηγουμένως, ότι όταν τον έβλεπες πραγματικά ήταν σαν να βλέπεις τον Πατριάρχη Αβραάμ. Έτσι ψηλός. Είναι επιβιβλική μορφή του. Ναι, πολύ επιβιβλική μορφή του. Με πού σε καθήλωνε, σε μαγνήτησε με το βλέμμα του. Ναι, το λέω αυτό γιατί πάρα πολύ, όταν ακούστηκε η αγιοκατάταξη του Όσιου Εφραίμ, πολλοί δεν το γνώριζαν. Αυτό είναι ο λόγος που το είπα. Αλλά να ευκαιρία μια Άγιο Κατάταξη να μας γνωρίσει και ένα πρόσωπο. Βέβαια. Γιατί η Εκκλησία για να φτάσει στο σήμερα να τον κάνει Άγιο, κάτι ξέρει. Μετά, το μέρος αυτό που είναι τόσο δύσβατο, όπως είναι τα. Έχει μοναχούς, γέμισε με κόσμο. Το 1998 έφυγε. Ναι. Αυτός πρώτα απ' όλα, μέχρι να κοιμηθεί ο Γέροντας Παπανικηφόρος, του είχε πει ο Ιωσήφ ο Ησυχαστής, δεν θα κάνει συνοδεία. Μετά που θα κοιμηθεί ο Γέροντας, μετά θα κάνει συνοδεία. Και έτσι έχει συνοδεία και έχει ακόμα μοναχούς εκεί πέρα, οι οποίοι έζησαν, ήταν πνευματικά παιδιά του Οσίου Εφραίμ. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Δημόπουλο και πάλι. Κύριε Δημόπουλο, μας ακούτε? Τώρα μαζί... Ναι, σας ακούω. Πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν θέλετε να συνεχίσετε. Μας είχατε πει σχετικά με τον, αυτό που είχατε πει. Θέλω να συμπληρώσω στην κουβέντα σας κάτι, ναι. Αν θέλετε. Ναι. Ο παπά Εφραίμ δυσανασχετούσε όταν τον αντιμετωπίζανε σαν άγιο που πάνε για να τους δώσει φωτισμένη γνώμη επί παντός επιστητού, ιδίως στα θέματα εγγάμου ζωής. Και έλεγε, πού ξέρω εγώ από αυτά, εγώ δεν είμαι παντρεμένος, δεν έχω ποτέ μου ζήσει με γυναίκα, τι με ρωτάτε. Ναι. Ρωτάγανε, ξέρω εγώ, για θέματα
τεκνογωνίας, προλήψεων, τέτοια πράγματα. Και ο άνθρωπος ήταν τελείως, του ήταν τελείως άγνωστα αυτά και σου λέγε το πνευματικό σου, να ρωτήσεις. Σωστό, βέβαια. Και γενικά όταν του προσέγγιζε κάποιος, αντιμετωπίζοντάς τον σαν μάτι κατά κάποιο τρόπο, σαν κλπ, τον απέφευγε, δεν τον δεχόταν καν. Θυμάμαι, βρισκόμουν στα Καρτουνάκια και είχε έρθει ένας πολύ ευλαβής ιερέας, δεν λέω το όνομά του γιατί ζει ακόμα, που ήξερα ότι τον αγαπούσε πάρα πολύ και τον σέβονταν τον Παπά Εφραίμ και ο Παπά Εφραίμ τον αγαπούσε. Mm. Οπότε βλέπω τον Παπά Εφραίμ, λέει στους πατακτικούς του, δεν τον θέλω, μην τον αφήνει τραπινές. Και τον πιάνω εγώ μετά, του λέω, γέροντα, γιατί τον απέφυγε στον παππούλι αυτόν, γιατί παιδί μου δόρθηκε και με ρωτάει αν πρέπει να κάνει λέιζερ στα μάτια του. Τι είμαι εγώ γιατρός, είμαι για να ξέρω αν θέλω. Αν πρέπει να κάνει, ή άγιος να του προφητεύσω. Δηλαδή τον ενοχλούσε αυτό. Δεν ήταν Παΐσιος, δεν ήταν Πορφύριος που είχαν αυτή την κοινωνικότητα και την αμεσότητα με το πίμνιο. Δεν είχε ζήσει στον κόσμο, είχε ζήσει ή τον κόσμο τον ίδιο. Είχε ζήσει μια ζωή στην έρημο των Κατουνακίων, του Αγίου Όρους. Ήταν τη νοερά του ευχή άνθρωπο. Ναι, όχι. Είναι ωραίο αυτό που λέτε και πολύ πρακτικό και σημαντικό. Ο πατέρας Διονύσης να πει κάτι. Είπατε σχετικά με το ότι απέφευγε την αγιότητα που είπε και ο κύριος Δημόπουλος. Ο κύριος Δημόπουλος, ναι. Ναι. Κάποτε πήγε ένας νέος και ζήτησε έτσι από τη συνοδεία μια φωτογραφία να του δώσουν του Παπά Εφραίμ. Και έτσι το είπαν στον γέροντα να του τη δώσετε. Ναι. Μόλις του την έδωσαν λοιπόν, αυτός ο νέος άρχισε να λέει ότι έτσι το πήρα πάνω του, θα λέγαμε, πώς θα την εκμεταλλευτώ όταν θα βγω στον κόσμο. Ο Παπά Εφραίμ όμως, του χαρίσματος που είχε, ας πούμε, το κατάλαβε αυτό και λέει ότι την πάρετε πίσω, να μην τον αφήσετε να φύγει για την φωτογραφία αυτή. Έτσι απέφευγε την αγιότητα, απέφευγε την τιμή, ας πούμε, απέφευγε τη δόξα. Τη δόξα των ανθρώπων, τη δόξα του Θεού. Κύριε Δημόπουλε, εσείς το γνωρίζετε. Υπάρχει ένα σημείο στο οποίο μοιάζει φοβερά ο πατήρ Παΐσιος με το. Ο γέροντας, ο Άγιος Παΐσιος. Ξέρετε, συγγνώμη, αλλά μου ξεφεύγει η γλώσσα γιατί τους έχω ζήσει. Σαν πατέρα Παΐσιο. Και μου φαίνεται, δεν το λέω πολύ σεβασμού. Λοιπόν, ο Άγιος Παΐσιος με τον Άγιο Εφραίμ είχαν ένα πολύ, πολύ κοινό σημείο. Μοιάζανε καταπληκτικά. Δεν δεχόντουσαν ούτε δραχμή. Δεν δεχόντουσαν το παραμικρό δώρο, δωρεά ή οτιδήποτε. Θυμάμαι, δηλαδή, του φτιάχνα γυαλιά, ήθελε να ξέρει πόσο κοστίζουν τα γυαλιά για να μου τα πληρώσει. Και επειδή δεν έχουν λεφτά, ήθελε παρά τα αυτά να ξέρει πόσο κοστίζουν τα λεφτά τα γυαλιά, αν τα πλήρωνε. Και ρώτησα τον πατέρα Ιωσήφ, ο οποίος είναι ο διάδοχος του τώρα επάνω, στα Κατουνά, και του λέω γιατί μου το ρωτάει αυτό. Γιατί Στεφανάκη μου λέει, αναλόγως το πόσο τιμή κάνουν τα γυαλιά, θα σου κάνει και αντίστοιχη προσευχή. Πώς θα ναι, πώς θα ναι, ναι, ναι. Δεν είναι να χρωστάει τίποτα. Όπως ο Όσιος Παΐσιος. Το ίδιο πράγμα. Έχουμε χιλιάδες ιστορίες που δεν δεχόντουσαν τίποτα. Κύριε Δημόπουλε, εσείς τον γνωρίσατε. Είπατε, ήσασταν ο οφθαλμίατρός του. Τον γνωρίσατε και ως ασθενή, θα λέγαμε. Ναι, βέβαια, τα τελευταία χρόνια. Ποια ήταν η εμπειρία σας από αυτό, ως ασθενής ο Άγιος? Αφινόταν απόλυτα στα χέρια του γιατρού. Είχε απόλυτη υπακοή. Δεν ήταν, πώς να σας πω. Και μαμά, κοκό και λοιπά, δεν ρωτούσε. Αφινόταν στο γιατρό, στα χέρια του γιατρού με εμπιστοσύνη και έκανε ό,τι του λέγαμε. Δεν είναι. Το μόνο που ζήτησε ήταν να φύγει όσο γίνεται, να γυρίσει όσο μπορεί πιο γρήγορα στην ησυχία του. Εσείς είπατε ότι τον γνωρίσατε και στο τέλος της Νιώτης και μετά. Ναι, ναι. Και είδατε, αν κατάλαβα καλά, έναν διαφορετικό άνθρωπο. Πείτε μας μια μεγάλη διαφορά που διαπιστώσατε. Αυτό το πράγμα ότι ο ένας. Στα γυρατιά του πια ήταν αυτό που σας είπαν και οι άλλοι ομιλητές. Ήταν ένας άνθρωπος, ένας προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης που χαιρόσαι να το βλέπεις. Με μια τεράστια αγκαλιά, θυμάμαι... Η ηρεμία του, Ναι, θυμάμαι μια φορά που έφευγα από το γελί του και με συνόδευε μέχρι την εξώπορτα, άνοιξε τα χέρια του, λες και έβλεπες, ας πούμε... Τον Μωυσή να ανοίγει τα χέρια του και να ανοίγει η Ερυθρά Θάλασσα και άρχισε να φωνάζει τα καλά και τα αγαθά του Αβραάμ και του Ισαάκ και του Ιακώβ να σου δίνει ο Θεός για το καλό που μου έκανες. Επειδή τον είχα βοηθήσει στο θέμα της χειρουργίας, του χειρουργείου του καταράκτου. Ήταν δηλαδή φοβερά ευγνώμων και ήταν, πώς πω, μια μορφή γλυκύτατη πια στο τέλος. Δεν ήταν ο άγριος από την άσκηση που είδα στα νιάτα του, καταλάβατε, τελειώντας τα νιάτα του.
Ναι, ναι, σημαντικό. Και να πείτε πολύ, κάτι, πατέρα Διονύση. Ναι. Πολύ επίοικης, ήταν πάρα επίοικης. Πολύ επίοικης, βέβαια. Και μιλήχιος άνθρωπος. Μιλήχιος άνθρωπος, βέβαια. Το επίοικης, γιατί το είπατε, δηλαδή, όταν του έλεγα δεν κάτι. Ήταν, δεν ήταν αυστηρός, ήταν αυστηρός με τον εαυτό του, όχι με τους άλλους. Τους άλλους, όπως είπε και ο κ. Δημόπουλος, φερόταν με πάρα πολύ αγάπη και με πάρα πολύ ιστορία και με πάρα πολύ κατανόηση. Ναι, ναι, ναι. Σημαντικό αυτό. Κύριε Δημόπουλε, να σας ρωτήσω κάτι που εντυπωσιάζει. Ήτανε χρόνια αποτραβηγμένος στην έρημο, στα Κατουνάκια. Είχε θέμα με τα μάτια του και εμπιστευόταν την επιστήμη. Είναι και αυτό κάτι που θα έλεγε κανείς, αποτραβηγμένος, η χάρις του Θεού. Εσείς είστε ένας επιστήμονας, αλλά έρχεστε σε επαφή με έναν άνθρωπο πολύ χαρισματικό, αγιασμένο. Πώς αντιμετώπιζε την επιστήμη ένας άνθρωπος που έβλεπε, είχε το προορατικό, ας πούμε. Πείτε μας κάτι πάνω σε αυτό. Κοιτάξτε, ο παπά Εφραίμ κοίταζε τον άνθρωπο. Δεν τον ενδιέφερε και δεν χάριζε κανενός, ας πούμε. Θυμάμαι, του είχα πάει κάπου στους φίλους μου γιατρούς. Θυμάμαι που σε έναν του είχε πει, παιδί μου, ανάργυρος να γίνεις, ανάργυρος. Κάψε το κεφάλι. Ναι. Ήταν πολύ, πολύ καλός, σοβαρός άνθρωπος και με αρχές και φιλέσπλαγος και ό,τι θες πες. Αλλά ήταν πολύ του χρήματος, δεν ήταν δηλαδή να... Και το βρήκε αμέσως και το έβαλε στην επιφάνεια. Παιδί μου, ανάργυρος να γίνεις. Αγαπούσε το χρήμα, ναι. Κοίταζε σε όλους την ανθρώπινη πλευρά. Δεν έμενε σε θέματα επιστήμης να συζητήσει, να... Ναι. Την εμπιστευόταν όμως και πλήρως. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Ένας άνθρωπος είναι τόσο αγιασμένος να εμπιστεύει την επιστήμη, γιατί κατά καιρούς πολλές φορές έρχεται η συζήτηση και με τον κορονοϊό το είδαμε πόσο πρέπει να εμπιστευόμαστε. Και εμπιστευόταν πλήρως την επιστήμη. Αυτό πρέπει να τονίσουμε. Αλλά και πώς από τον επίσκοπο. Ναι. Κοιτάξτε, εκείνο το οποίο μου έκανε εντύπωση, γιατί αφού οι άνθρωποι αυτοί δεν προλάβανε κορονοϊούς κλπ., δεν μπορούμε να ξέρουμε και τι θέση θα κρατούσαν. Αλλά εκείνο που μου έκανε φοβερή εντύπωση. Κοινός προνομαστής σε όλους αυτούς τους άγιους ανθρώπους που γνώρισα στη ζωή μου. Γιατί ήταν πολλοί, δεν ήταν μόνο ο παπά Εφραίμ. Ναι, ήταν και ο Άγιος Παΐσιος, ήταν και οι γεροντάδες άγιοι όπως ο Αμβρόσιος ο Λάζαρης, ο Γέροντας Εμιλιανός. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση σε όλους αυτούς τους κοινός προνομαστής ήταν ο σοβαρός σεβασμός στην εκκλησιαστική τάξη. Δηλαδή, επίσκοπος να πάει στα Κατουνάκια και να τον επισκεφτεί, θεωρούσε ότι. Ήτανε μεγάλοι και πηγαίνανε πάρα πολύ. Και ο Βαρθολομαίος, σαν επίσκοπος, ας πούμε. Μάλιστα, σας Μητροπολίτης, ναι. Βέβαια, δηλαδή πήγαιναν πάρα πολύ. Αλλά ο σεβασμός που όλοι αυτοί οι άνθρωποι είχαν για τον κλήρο, δεν συμμετείχαν σε αυτού του είδους τη δική μας τη σύγχρονη αμφισβήτηση των πάντων. Καταλάβατε, αν ναι, ναι, το λέτε πολύ σύμφωνα. Καθαρά, γιατί. Εκτός από αυτό που είπατε για την επιστήμη. Δεν μπορούσε να εννοηθεί η Εκκλησία και τον παπά Άγιο Εφραίμ χωρίς επίσκοπο. Χωρίς επίσκοπο. Γιατί τον αποκαλέσαμε και ζηλωτή, που είπε και ο πατήρ. Ήταν ζηλωτή, αλλά μετά είδε το λάθος. Ναι, είδε το λάθος, ας πούμε, αυτό μετά και άλλαξε τον τρόπο σκέψης του. Ναι, ναι. Και τον επίσκοπο και την επιστήμη και το μιλήχιο. Και πώς καμιά φορά ο άνθρωπος καταλαβαίνει και αλλάζει, αυτό θα πει και μετάνοια. Έτσι. Νομίζω ίσως αυτό είναι και από τα σημαντικότερα που πρέπει να κρατήσουμε. Κύριε Δημόπουλε, προς το τέλος της ζωής του, είσαστε κοντά του, έχετε να μας πείτε κάτι πώς έφυγε το 98. Ναι. Κοιτάξτε τώρα, εγώ δεν ήμουν πάνω στα Κατουνάκια όταν έμεινε πια κατάκητος και αβοήθητος. Το σταυρό αυτό τον σηκώσανε η συνοδεία του, ο πατήρ Ιωσήφ, ο πατήρ Εφραίμ, ο πατήρ Προκόπιος, οι οποίοι πραγματικά τον κουράρανε και τον βοηθήσανε στοργικά και τρυφερά. Θυμάμαι πάντως να σας πω κάτι σχετικά με αυτό. Ο ίδιος ο παπά Εφραίμ είχε φτάσει, να σας πω μια έκφραση ομή για να το καταλάβετε, να ξεσκατώνει τους γεροντάδες του όλους. Είχε φόρο, το σαρκικό του πατέρα, έναν άλλο γεροντάκι που ήταν και μου έλεγε, εγώ το μόνο που παρακάλεσα τον Θεό, Στεφανάκι μου, είναι να μην φτάσω σε αυτό το χάλι. Να με αφήνει μέχρι το τέλος της ζωής μου να μπορώ να αυτοεξυπηρετούμε στην τουαλέτα. Ναι, ναι, ναι. Και λέω, κοίταξε να δεις η λεπτότητα αυτού του ανθρώπου. Δεν ήθελε να φορτώσει τους υποτακτικούς του με αυτό το βάρος, με αυτό το σταυρό. Και πιστεύω ότι μέχρι το τέλος της ζωής του αυτό το σταυρό δεν τους το φόρτωσε. Και αυτό είναι ένα μεγάλο δίδαγμα, γιατί όλοι θα περάσουμε ή περνάμε αυτή την κατάσταση με οικείους μας, είτε είμαστε μοναχοί είτε κοσμικοί. Πόσο σημαντικό η περίθαλψη. Να πείτε κάτι, πατέρα. Έχουμε 2-3 λεπτά για να κλείσουμε. Να πείτε κάτι. Η περίθαλψη που πρέπει να κάνουμε κι εμείς σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, αλλά και η υπομονή η οποία έδειξε.
Υπομονή και η κατερία στη δική του δοκιμασία, ας πούμε, που αγώνησα, σήκωσε το σταυρό αυτό, που όλοι μας πολλές φορές ερχόμαστε αντιμέτωποι με θλίψεις, με πόνο, ιδιαίτερα με αρρώσχες. Πρέπει να αντλήσουμε κι εμείς δύναμη από τη δική του δύναμη, ούτως ώστε να τα προσέχουμε. Είδα ότι ξέρατε πολλά πράγματα για τον Άγιο. Διαβάσατε, φαντάζομαι, ή ακούσατε. Τι είναι αυτό που σας συγκίνησε και ψάξατε τη ζωή του, γιατί δεν το ξέρατε και προσωπικά. Προσωπικά, να σας πω, τα περισσότερα τα άκουσα από τον κύριο Δημόπουλο σε άλλη συνέντευξή του, την οποία είχε κάνει. Μάλιστα. Εγώ προσωπικά δεν το γνώρισα, αλλά μέσα το βιβλίο του. Αυτό που με έκανε με ένα προσωπικά εντύπωση, ας πούμε, ήταν η συμπεριφορά του κατά τη Θεία Λειτουργία, που είναι πολύ σημαντικό για ένα λειτουργό. Γιατί είστε και λειτουργός, βέβαια. Ναι, η συμπεριφορά του κατά τη Θεία Λειτουργία, πώς ήταν και πώς πρέπει να είμαστε κι εμείς στην Λειτουργία, αλλά και κατ' επέκταση όλο το ποίημα της Εκκλησίας, πώς πρέπει να συμπεριφέρεται και να είναι με ένα σωστό, υγιή τρόπο μέσα στην Εκκλησία. Είπατε για το σχίσμα κάτι. Το σχίσμα είναι εύκολο, δηλαδή εύκολο να μαλώσουμε να φύγουμε, βέβαια, πολύ δύσκολο. Βέβαια. Αυτό το έλεγε για κάτι εκκλησιαστικό, για τους ανθρώπους. Γενικότερα το έλεγε για τους ανθρώπους. Γενικότερα. Σήμερα εσείς είστε και ηγούμενος σε ένα πολύ μεγάλο μοναστήρι και με μεγάλη συνοδεία. Φαντάζομαι βρίσκεται πρακτικά πολλά από αυτά που έλεγε. Πάρα πολλά. Τι δυσκολότερο ποιο θα θεωρούσατε, την ενότητα, τη λατρεία να τηρηθεί σήμερα σε μια συνοδεία? Κοιτάξτε, η λατρεία τηρείται, η υπακοή. Η υπακοή δεν είναι εύκολο πράγμα. Όχι, δεν είναι εύκολο πράγμα. Κύριε Δημόπουλε, εσείς από το, επειδή είχατε και μαζί του έτσι αρκετές συζητήσεις, βαριά θεολογικά έλεγε ποτέ ή όχι, ή τα απέφευγε? Όχι, δεν νομίζω ότι. Αυτά τα συζητούσα με ανθρώπους που είχαν και όταν να τον ακούσουν και γνώσεις και λοιπά. Ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι μεταξύ τους καταλαβαίνονται και γνωρίζονται και συζητούν. Ναι. Με εμένα, με τον απλό ανθρωπάκο, δεν συζητούσε βαριά θεολογικά θέματα. Απλώς κάτι θέλω με το οποίο να τελειώσω είναι ότι όταν ήταν στο σπίτι και είχε έρθει μια εξαδέλφη μου για να πάρει την ευχή, την ευχή του, γυρνάει και της λέει «Καλώς την ύμφη του Χριστού την εκταρία». Ναι. Αυτή δεν είχε, ολγίτσα τη λέγανε, δεν είχε σκοπό τότε να μονάσει. Μετά από πολλά χρόνια μόνασε στον Άγιο Νεκτάριο και πήρε το όνομα Νεκτάριο και όταν το θύμισα, μου λέει «Κοίτα να δεις, το έχω ξεχάσει». Θέλω να πω ότι ο άνθρωπος είχε σαφώς χαρίσματα προορατικά και διορατικά και ένα τελευταίο για να κλείσω με αυτό που μου έκανε εντύπωση, μου θύμισε τον Παπαπλανά με τα ονόματα που μνημόνευαν κάθε φορά στη λειτουργία. Και επειδή μόνο. Ήταν πάρα πολλά, αυτό εννοείται. Έλεγε ότι η δουλειά του παπά είναι αυτή. Είχε καρτέλες και μας έβαζε όλους και τα καλογέρια του και εμάς τους επισκέπτες να διαβάζουμε κάποια φύλλα από αυτά. Και κάποτε που ανέβαινα πάνω, συναντάει ένας από τους καλογέρους που τον ήξερα και μου λέει: «Ποιος εσύ?» Λέει: «Ο Στέφανος. Σύζυγός, είσαι πατρεμένος, σύζυγός που δεν σταυρεί». «Α, είσαι Στεφάνος Σταυρίδης και τέκνο, ναι». Δηλαδή ήξερε, ναι. Ξέρανε από την ανάγνωση όλοι όλους. Ήταν αυτή η αίσθηση της Εκκλησίας, όπου μνημονεύεται η Θεία Λειτουργία. Όλοι όσους έχουν ζητήσει να μνημονευτούν. Και ιδιαίτερα τους κεκοιμημένους. Τους κεκοιμημένους, οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν πλέον τίποτα όταν φύγουν από αυτή τη ζωή. Έδινε βαρύτητα, έδινε μεγαλύτερη βαρύτητα. Γιατί ο Παπανικόλαος ο Πλανάς έμεινε στην ιστορία με τα πολλά ονόματα, με απλότητα που διάβαζε. Και ο Άγιος Παπαεφρέμ το ίδιο κι αυτό. Έκανε αυτό. Αυτό δεν το ήξερα, μάλιστα. Και έβαζε και εσάς τους επισκέπτες να διαβάζετε κι εσείς. Έλεγε ότι αυτή είναι η δουλειά του ιερέως. Να μνημονεύει ονόματα ζώντων και κυρίως και κοιμημένων. Ναι, όχι, μου έκανε εντύπωση, δεν το είχα ακούσει, γιατί ο Παπαπλανάς με αυτό έμεινε κύριος, όπως τον περιγράφουν. Βλέπετε, οι Άγιοι μοιάζουν τελικά. Λίγο ως πολύ έχουν φοβερές ομοιότητες. Ναι. Ήταν πολύ κατατοπιστικά αυτά που μας είπατε και νομίζω καταλάβαμε κάποια πράγματα για έναν άνθρωπο που γεννήθηκε το 1925, πολλά χρόνια, 100 ετών θα ήταν σήμερα, αλλά κοιμήθηκε πριν από 20-25 χρόνια. Είναι επίσημα Άγιος και τελικά πόσο μπορεί να είναι κοντά μας με όλα αυτά που περιγράψατε. Κύριε Δημόπουλε, θερμές ευχαριστίες. Ήταν πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ εγώ. Θα έχουμε τη χαρά να τα ξαναπούμε και μια άλλη φορά, γιατί δεν εξαντλείται κυρίως στο πρακτικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω επίσης τον πατέρα Γεώργη από το Τυμπάκι για αυτά τα πρακτικά που είπε βιωματικά. Κάτι τελευταίο να πείτε, αν θέλετε να κλείσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλοι οι Άγιοι, όπως και ο Άγιος Παπαέφρεμ ο Κοτουνακιώτης, στα σκοτεινά μονοπάτια που ζούμε σήμερα, γίνονται ακτίνες φωτός και ελπίδας μέσα στην απογοήτευση που υπάρχει στον κόσμο. Είναι μια πηγή αισιοδοξία για όλους μας.
Και με αυτό να κλείσουμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, κυρίως ευχαριστούμε όλους εσάς. Μιλήσαμε για τον Όσιο Εφραίμ του Κατουνακιώτη. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από όλους εμάς στην Greek TV. Και τον Ορθόδοξο Λόγο, χαίρετε.